Είμαστε πολλοί. We are legion. Είμαστε πολλοί, ερχόμαστε τρέμιγοι. Κοιτάξτε, είμαστε πολλοί και ξέρω από πίσω γρήλωσε, παιδί μου, ψυχή του Tumbleweeds. Γεια σου, Τζίσακ. Γεια σου, Ριτρομάριο. Τι κάνεις? Κάθομαι στο γνωστό κτηνιατρίο και μη εξαιρεταίο. Για σκύλους, γάτα, τροκτικά, από την άκρη πετά. Εσύ τι είσαι? Δεινόσαυρος. Ερπετώ! Είμαι δραματίας, είμαι άγρυπνος. Περιμένω να κάνουμε την ομιλία μας που κατά πώς θα βλέπω τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα είμαστε εγώ και εσύ να παίζουμε με το μήνυμα ενίσχυση του Αφέρι Ολυμπία. Μάλλον αυτό το κοινό θα έχουμε τη Λίλη, η οποία θα χειροκροτάει. Ναι! Τελείωσε την πρώτη πίσω στο Μάρι 3. Και μετά θα κάνω μήνυμα διακοπέ στο νοσοκομείο να δω τι κατά έχει πάθει το πόδι μου και έχει κρυστεί. Παιδιά, από χθες ξαφνικά απλά το πόδι μου άρχισε να πονάει και περίστηκε για κάποιο λόγο. Οπότε πάμε να το διάγεινε. Στο πρίξαν τελικά το πόδι. Το πρίξανε το πόδι. Αλλά όλα around είναι μια πολύ ωραία μέρα. Δηλαδή δεν είσαι πάνω ούτε σύννεφο ούτε τίποτα. Επίσης θέλω να πω το εξής. Λοιπόν, το απόγευμα, αν θα είμαστε εδώ, έχει το φανάρι από εκεί, δεν φαίνεται, αλλά όποτε ανάβει, ξέρεις, κάνει έναν ήχο για τους τυφλούς. Εδώ δεν κάνει το μπιμπιμπ. Εδώ κάνει έναν ήχο σαν να περνάει η Tinkerbell πέρα εδώ. Δεν κάνω πλάκα. Είναι, υπάρχει κάτι μαγικό εδώ πέρα. Ναι, και είναι σε φάση... Να σου πω, ναι, παίζει να είναι quest giver το φανάρι. Παίζει να παίζεις quest από το φανάρι. Αρκεί να μην φωνάζει και η Λίσσα. Εκεί θα είχα θέμα. Πέρα από την πλάκα και τα λοιπά. Εντάξει, καλά είναι εδώ πέρα. Καφεδάκι. Κάπου εκεί είναι το δικό μου το καφεδάκι, αλλά κρατά την κάμερα. Όποιος εδώ. Εγώ είμαι έτοιμος. Φίλε, είσαι έτοιμος. Εδώ κοιτά χειρόγραφο σε φάση. Ξεχάσαμε τον κύριο Τρακόπουλο. Κρίτσι. Με το στυλό, Παύλα, πενάκι για τα touchscreen του Hell. Yep. Το οποίο δεν έχω πάρει, πρέπει να πάρω σήμερα. Έχεις το swag bag. Α, έχεις το swag bag, nice. Οπότε λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσουμε γιατί η παράνοια της αγρυπνίας και της όλης φάσης συνεχίζει ακάθεκτη. Θα συνεχιστεί πιο μετά και τώρα θα σταματήσουμε. Ναι, τώρα θα σταματήσουμε. Bye! Τι είναι vlog, είμαστε επισήμως στα vlog. The vlog. Δυο γυναίκες, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες. What? Γράφουμε τώρα. Λοιπόν. Δεν ξέρω να το καταλάβατε, γινόμαστε ρεζίλια αυτή τη στιγμή. Γεια σου YouTube. Δεν πάρει πρώτη φορά. Hello. Εδώ έχουμε μαζί μας τη Λίλη και την Ολυμπία. Χαίρετε. Εδώ, κοριτσάρες. Οι οποίες θα μας στηρίξουν στην φιλότιμη προσπάθεια. Βεβαίως. I think. Η μία θα ανάβει το εξωτερικό, η άλλη θα είναι το κοινό. Άμα δεν ήταν η Λίλη, κατά πάσα πιθανότητα η παρουσίαση μας θα ήταν σε Windings ακόμα. Γραμμική βήτα. Γραμμική βήτα. Σε Αιγυπτιακά. Που είναι τα χαρτάκια στο κοινό. Ναι. Ακούστε να δείτε τι έγινε λοιπόν. Τα ρίχα τα κάνει. Στέλνει κατά τις 4 τα ξημερώματα ο Μάριο την παρουσίαση. Τη βλέπω. Επίσης πάτε μια βλακία γιατί ήταν ασυμβατότητα. Ναι, το ξέρω. Έγινε κάποιο θέμα ασυμβατότητα γιατί εγώ είχα ένα πενόπε αυτό σου και. Το όπω το 2013. Ξανακάνω τι διορθώσει από την αρχή. Μου ξεφεύγουν εμένα κάποια τα έπιασε η Λίλη. Στο στυλάκι. Πέρασε τρία revisions και ακόμα. Και ακόμα δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα, έτσι θα κινούμε ρεζί. Σε παρτούζες έχουν γίνει λιγότερες αλεξοπορίες. Το δες, δηλαδή, άμα το δει κάποια, θα ρωτηθεί. Φίλε! Πού ξέρεις τόσες λεπτομέρειες? Είναι απλό, δεν γεννήθηκα χθες, έχω και παρελθόν, αδερφέ. Make me wonder, ladies, hello. Δείτε στο επόμενο επεισόδιο, in media's race, το παρελθόν του G. Όχι. Όχι! Όχι! Αυτό είναι το τηλέφωνο σου. Το αντίθετο του 666, the number of the beast. Είναι το 999. Dance with the number of the fear. Όπως καταλαβαίνετε, οι κοπέλες είναι φρέσκες, εμείς είμαστε άϊπνοι και αυτό θα λειτουργήσει κάπως. Δεν θα καταλήξει καλά. Θα λειτουργήσει κάπως. We're gonna be exposed.
να ξέρω παιδιά πριν έχω κάνει κάτι τρελές αγγλικές κατά το μάτι, δηλαδή πολύ μαύρο. Να σου πω. Δεν σου φαίνεται. Wait. Take a look at this. Oh, Μιτζί! Ωρε, πούστη! Μαλάκα! Έβαλε guy liner. Θεώρησα ότι εγώ επειδή είχα τιμηθεί 3 ώρες ήμουν, ας πούμε, η άρρωση. Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. 6 ώρες κοιμήθηκα. Αν με έπαιρνε. Κάτσε να πω. Έλα από εδώ. Αν εγώ κοιμόμουν, αυτό θα περίμενα ακόμα στο σταθμό πιθανότατα. Θα περίμενα. Θα κοιμόμουν στα πατάκια της πόρτας. Καημένος που κοιμούνται στα. Θα έκανα όπως συνέντευξε την πόρτα μου όταν έχω την κλειδί. Όχι, δηλαδή μπορώ να το σου πω Μάριο. Αν δεν κοιμόμουν ούτε τηλέφωνο, ούτε Discord, ούτε τίποτα. Μόνο αν πετύχει τη λύση σου. Σε κάμερα. Έρχομαι του rescue. Περίμενε. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι του vlog θα γίνει μέσα στην αίθουσα. Ναι, πρέπει να είμαστε. Αλλαγή κινήσεις. Λοιπόν, παιδιά, story time. Τι έγινε μόλις τώρα πριν από ούτε 5 λεπτά. Κάθομαι εδώ πέρα, πίνω τον καφέ μου, όμορφη και ωραία. Sky Meet ο Κάσιλ, ο Παναγιώτης Παγωνίδης από το Cosplay Jar. Ωραία. Το βλέπω, πάω να τη χαιρετήσω, μου φεύγει το κινητό το οποίο κρατούσα ταυτόχρονος καφέ και κινητό. Πάω να πιάσω το κινητό, φεύγει ο καφές. Έγινε εδώ πέρα ένα mini facial εξπερμάτωση, όλα. Το καλύτερο από όλα και σου ήταν όμως, ότι έφυγε μόνο τα φρούχα και ο καφές έμεινε έτσι ρε, για να πίνεις σωστό καφέ χωρίς αφρόγαλα και βλακίες. I blew my load, that's all I know. Εγώ εν τω μεταξύ. Ναι, παιδιά, ο Μάριος είναι ο Spider-Man. Είμαι ο Spider-Man. Ο Μάριος καθόταν. Λοιπόν, εγώ καθόμουν εκεί. Είμαι ο Νίο, φίλε, μπήκα σε slow motion. Εγώ καθόμουν εδώ, κρατούσα εδώ έτσι τον καφέ. Ο Μάριος καθόταν εδώ. Όπως έπεσε, εγώ έκανα ένα έτσι για να πιάσω. Οπότε αυτό έκανε ένα κλακ. Και εκτοξεύτηκε παντού αυρόγαλα. Ο Μάριος δεν ξέρω πώς το έκανε. Ειλικρινά, έκανε teleport, έκανε δεν ξέρω τι, face out. Έκανε μια έτσι. Σκάνε όλα εδώ πέρα τα σκάλια, να τα αντίχτα. Και ο Μάριος. Ανέπαφος ρε, ανέπαφος. Φίλε, ο ατσαλάκωτος. Ο αδιάβροχος. Ο αδιάβροχος ατσαλάκωτος, ο Νίο. Να σου πω, τα βλέπεις σε κώδικα όλα. Τα βλέπω όλα σε κώδικα, φίλε. Και στο τελευταίο μου χρόνο στραβώνω κουτάλια για να μην βαριέμαι. Κουτάλια. There is no spoon. Λέλη, σε παρακαλώ. Έλα, κάνε. Ναι, λοιπόν, πάμε εδώ. Ήμουνα ρέτρο και πήγα σε φεστιβάλ και εκεί ήταν δύο τύποι πιο ρε... Πιο ρέτρο από μένα. Μπομ, μπομ, μπομ. Και έχασα πάσα ιδέα. Έχασα και τις νότες. Έχασα τα αυγά και τα πασχάλια στο EEC Delta. Από τότε δεν νιώθω πια ρέτρο. Νιώθω αναχρονιστικός. Τα chiptune μου είναι γαμάτα, αλλά δεν τα ακούει κανείς. Αλλά αυτό τώρα θα αλλάξει στο EEC Delta. Product placement. Αγοράστε γυαλιά Seiko. Ρολόγια πουλάνε. What the fuck? Okay, enough whiz for today. Guys, λοιπόν. Εδώ η καράφλα μου. Exposed. Exposed. Μα τρομάρει, exposed. Αγγίζω το Holy Grail της καράφλας. Είμαι καράφλας. Ναι. Λοιπόν, λέγε, πώς είναι η φάση. Καλή φάση είναι. Το θέμα είναι ότι άμα κάτσω και σε άλλες ομιλίες, λόγω της αϊπνίας, του μέτρου της αϊπνίας, θα κοιμηθώ όρθιος. Παιδιά, εγώ το έχω ξαναπεί. Αν είχα τώρα εδώ πέρα τον καναπέ, θα να πέσει επάνω, είχα πέσει. Στην μια φάση επάνω στο πάνω όρθιο, έχουν ένα που έχουν πολλά θρανία μαζί ναι. Και είναι μια τεράστια επιφάνεια, μα λέγανε το έψινα. Το ψινέ. Εύκολα. Το ψινέ. Εύκολα. Μετά ξέρει, που έχω τα παιδιά που κάνουν ατομία, και σαν ανοίγανε. Φαντάζεσαι. Ανατομία είναι ο G-Sack. Κοίτα μου κανένα μαλάκα λιποδιάλυση. Τι μόνο ανόψη. Nice. Λοιπόν, κάναμε την ομιλία μας, ήταν πολύ ωραία. Εδώ πέρα εγώ πήγα να ράξω το σάπιο μου κουφάρι, τα παιδιά πήγανε και στους gamers. Οι οποίοι παίζει και να τους δούμε μετά στο blog, κάπου εδώ. Είχαν πολύ ωραία ομιλία οι gamers. Και ευτυχώς που δεν ασχοληθήκαμε με νούμερα αυτή τη φορά, γιατί άμα τα ασχοληθήκαμε τα νούμερα που στην προηγούμενη φορά θα είχαμε βάλει τη ζωή μας. Ασχοληθήκαμε με κάτι το πολύ, πολύ πιο καλό, πολύ πιο δημιουργικό και καλά κάνανε. Οπότε μπράβο στην ομιλία.
Εγώ τα ερχόμενα παιδιά, αλήθεια, με είχαν πονέσει τα πόδια μου, γεράματα, χτυπήματα, ατυχήματα. Όλα για την τέχνη. Κάνουμε θυσίες για την τέχνη κυρίως. Σιγά ρε εικόνα άρτης και δυσκολεύεται. Άσε ρε, εδώ πέρα συμφωνήσεις παπηγιών με αυτή τη ζέστη, δεν θυσία για την τέχνη. Μέσα το φόρεσες στην παρουσίαση, γιατί ήμουν η περσόνα μου. Είσαι η περσόνα σου. Ναι. Αυτά είναι πολύ βασικά. Ξέρω, I'm so meta, I don't even. Λοιπόν, κάτσε πέρα, δώσ' μου τα γυαλιά σου. Τώρα θα γίνω ρήτρο σάκ. Δεν βλέπω πολλά πράγματα ομιλογωμένους, γιατί δεν έχουν φακούς. Plot twist. Plot twist. Εντάξει, δεν είμαι τόσο σημαντικός. Πόσο σου είναι το ρήτρο σάκ, εντάξει, του πάει. Το κοινό λέει που έχουν βάλει, εσύ τι λες. Εγώ δεν είμαι κοινός. Δεν είσαι κοινός. Well played. Well played. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν είσαι κοινός. Εγώ είμαι ημιθέος και βάλος. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Μόλις τελειώσουν λοιπόν οι ομιλίες, εμείς είμαστε τιμή να κάνουμε και ένα hands up τι έγινε από τη μία ομιλία στην άλλη. Όπου πήγαμε, φάγαμε, ο Φώτης από εδώ. Γεια! Μα τραγούδισε ένα τραγούδι δική σου επινόηση, θα το δείτε και αυτό πιο μετά στο blog. Όχι. Αν δεν το έχετε δει ήδη για την πάνω μου, παίζει το βάζω στην αρχή. I don't know, θα αποφασίσω μετά. Photo bombing, vlog bombing. Photo bombing. Είναι photo bombing, ναι. Oh boy. Λοιπόν, εγώ είναι την ώρα να σταματήσουμε την εξιστόρηση, γιατί ξέρω θα δούμε και άλλους YouTubers που πάνε μέσα. Ναι. Και να πάει να κάτσει ο G-Sack και να αφήσει κάπου τα κόκαλά του. Τι είναι αυτός. Θα κάνεις πολύ καιρό να νιώσεις το μόνο σου. Παιδιά, πώς σας φαίνεται το cosplay μου. Είμαι ο Slenderman με πολιτικά ρούχα. Ταρατά, ταρατά.